Για ακόμα μια χρονιά, τα βιβλία ταξιδεύουν στην παραλία της πόλης με την υποστήριξη του οργανισμού Λιμένος Καβάλας στο πλαίσιο της έκθεσης βιβλίου με τη συνεργασία του Δήμου Καβάλας, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του Συλλόγου Βιβλιοπολών Χαρτοπολών Καβάλας. Πρόκειται για μια καλοκαιρινή δράση που έχει γίνει θεσμός με τη βοήθεια του αναγνωστικού κοινού και των επισκεπτών της παραλίας της πόλης. Από την Τετάρτη 24 Ιουλίου έως και την Κυριακή 4 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην παραλία της Καβάλας. Εκεί, όσοι αγαπούν τα βιβλία και το διάβασμα, θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε παλαιότερες και νέες εκδόσεις από τα βιβλιοχαρτοπολία της πόλης. Έχουμε φέρει βιβλία για όλες τις ηλικίες, και για παιδιά και για μεγάλους, και ψυχολογία και μυθιστορήματα και ιστορικά. Κάποια βιβλία είναι σε έκπτωση, άλλα όχι, είναι και νέες εκδόσεις και θα είμαστε εδώ από σήμερα 24 Ιουλίου μέχρι τις 4 Αυγούστου, τα βράδια από τις 7.30 μέχρι τις 11.30. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο που περνά για να κάνει τη βόλτα του να μείνει και να κοιτάξει ένα βιβλίο? Φυσικά, και αυτό νομίζω είναι και το κέρδος. Το θέμα είναι να έρθει ο κόσμος, αν μη τι άλλο, να δει, να ξεφυλίσει, να χαζέψει, να τα δει και αν θέλει θα πάρει, αν όχι. Αντιδράσεις που βλέπετε στα πρόσωπά τους όταν κοιτούν ένα βιβλίο? Τα παιδιά ειδικά έχει, εκεί είναι το που κάνουν τη διαφορά, γιατί ενθουσιάζονται με κάτι και κολλάνε και θέλουν, το θέλουν τώρα. Από την πόλη της Καβάλας, επαγγελματίες οι οποίοι έρχονται εδώ, πόσοι βρίσκεστε στο κέντρο εδώ στην παραλία της Καβάλας? Φέτος είμαστε 6 βιβλιοπολία από εδώ, της Καβάλας. Και ο στόχος είναι όχι μόνο να πουλήσουμε βιβλία, αλλά να... Όχι, να φέρουμε το βιβλίο εμείς, να το βγάζουμε από τα μαγαζιά μας εδώ και το φέρνουμε στην παραλία τις ώρες που ο κόσμος είναι χαλαρός, κάνει τη βόλτα του και θα έρθει να δει και κάτι άλλο.